Η Έλλη μόλις έφτασε στο σταθμό Καλαμαριά, στον κεντρικότερο σταθμό της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα χειροκρότημα για την Έλλη. Λίγο. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι το σταθμό Νομαρχία με τελικό προορισμό το σταθμό της 25ης Μαρτίου, πρώην Πατρικίου. Προχωρούμε σε περίπου 2 μήνες από σήμερα, 2 και κάτι υπολογίζουμε η Έλλη να είναι στην Νομαρχία και ο τελικός σταθμός, βέβαια ο τελικός προορισμός είναι ο σταθμός 25ης Μαρτίου όπου συμβάλλει η γραμμή της Καλαμαριάς, η επέκταση της γραμμής Καλαμαριάς συμβάλλει με την βασική γραμμή. Θα ακολουθήσει με χρονική απόσταση περίπου 1,5 μήνα ο δεύτερος Μετροπόντικας, ο Φρίξος. Η επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία θα ενταχθεί στο δίκτυο του μετρό το 2021, θα διαθέτει συνολικά 5 σταθμούς σε μήκους 4,8 χιλιόμετρων και έχει υπολογιστεί ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 65.000 επιβάτες. Η γραμμή Καλαμαριάς υπολογίζαμε αρχικά ότι οι σύραγγες θα ολοκληρωθούν του χρόνου το Σεπτέμβριο-Φθινόπωρο. Τώρα βλέπουμε ότι μάλλον του χρόνου το καλοκαίρι, με τους ρυθμούς προόδου του έργου, του χρόνου το καλοκαίρι του 2018 δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη των σειράγγων και στην Καλαμαριά. Στο μεταξύ, στο μέτωπο της βασικής γραμμής, την ερχόμενη Τετάρτη δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 6 χρόνια ταλαιπωρίας κατοίκων και καταστηματαρχών το τμήμα της οδού Δελφών από την Πέτρου Συνδίκα μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη με μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Κατηλημένο από λαμαρίνες θα παραμείνει το βόρειο τμήμα της οδού για τις ανάγκες του εργοταξίου του μετρό. Ξέρετε πόσα χρόνια παιδεύουμε. Από το 5 μας κόβαν το νερό, δεν είχαμε νερό. Λέω θα τα τεινάξουμε και δεν θα προλάβουμε να απολαύσουμε το μετρό. Πώς δεν έχει καταστραφεί, δες τα μαγαζιά. Όλα είναι κλειστά εδώ και πόσα χρόνια. Αυτά. Είναι θετικό που έστω μετά από τόσα χρόνια ανοίγει, θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ξανά. Σε τι, μόνο 2 λωρίδες ανοίγουν, πάνω κάτω. Τα γκαράζ είναι κλειστά πόσο καιρό. Τα μαγαζιά όλα. Δεν υπάρχει. Το τμήμα του δρόμου έκλεισε το 2011 και παρά τον αρχικό σχεδιασμό για ολιγόμενη κατάληψη του οδοστρώματος, πέρασαν 6 χρόνια, κατά τα οποία δεκάδες καταστήματα της περιοχής έβαλαν λουκέτο. Η περιοχή θα ανασάνει χρόνια μετά, δηλαδή καιρό μετά, όχι αμέσως εγώ πιστεύω. Έχουμε μείνει τώρα αυτή τη στιγμή ο γείτονας και αυτός απελπισμένος τέλος πάντων έφυγε. Έμεινα εγώ σαν εμπορικό κατάστημα και το φαρμακείο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου, πρόκειται να απελευθερωθεί και το τμήμα της οδού Μοναστηρίου από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Πλατείας Δημοκρατίας.